Το πρωί ήρθαν οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ κανονικά στην εργασία τους για να εργαστούν, αλλά όμως είδαν ότι το κτίριο ήταν κατηλημένο από τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ και έμειναν έξω μαζί μας, συζητήσαμε, είπαν τα προβλήματά τους και βρίσκονται εδώ και αυτοί ακόμα, στηρίζουν τον αγώνα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία, η οποία είναι πολύ σημαντική. Εμείς αν πάμε συμμετέχουμε πολύ ενεργά σε αυτή, διαδηλώνουμε, αγωνιζόμαστε, παλεύουμε και διεκδικούμε για τα αιτήματα που αφορούν τη ζωή όλων των συμπολιτών μας, όλου του λαού, του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μας ζητάνε να ζήσουμε με ψίχουλα και μας δίνουν τα αποφάγια τους. Εμείς λοιπόν αντιστεκόμαστε σε αυτό και λέμε όχι. Βλέπουμε από τη μια να αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των πολυεθνικών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων και από την άλλη οι εργατικές λαϊκές οικογένειες να βιώνουν τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανεργία και τη μόνιμη ανασφάλεια. Ποιος είναι ο δρόμος μας? Ο δρόμος είναι μόνο ο δρόμος της διεκδίκησης. Μας μιλάνε για ανάκαμψη, για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως και η ανάκαμψη αφορά μόνο τους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι το λαό. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι ότι αυξήθηκαν τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων την τουριστική περίοδο που πέρασε, ενώ αντίθετα η ανεργία αυξήθηκε στους ξενοδοχείους υπαλλήλους και είχαν πολύ, πολύ μεγάλες μειώσεις στους μισθούς τους. Εφόσον λοιπόν έχει καταργηθεί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, βιώνουμε τα υποβαθμισμένα συστήματα υγείας που ο εργαζόμενος αναγκάζεται να βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη για να έχει την περίθαλψη που χρειάζεται αυτός και η οικογένειά του. Βιώνουμε την αμορφωσιά των παιδιών μας μέσα από τα σχολεία με τις μεγάλες ελλείψεις των εκπαιδευτικών που υπάρχουν. Βιώνουμε τη φορολιστία που κοντεύουμε να και φτάνουμε στα όρια ακριβώς της επιβίωσης. Τον 21ο αιώνα, όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, των επιστημών και της ιατρικής, αντί να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες μας, σαν πολίτες, σαν άνθρωποι, βλέπουμε να βιώνουμε όλες τις παροχές της κοινωνικές πετσοκομμένες, σε όλους τους τομείς. Επιλέξαμε να κάνουμε σήμερα την κατάληψη εδώ στο ΙΚΑ, γιατί ένα μεγάλο θέμα που καίει, το οποίο κοιτάζουν να περάσουν τώρα, με τα νέα μέτρα του Μνημονίου, είναι το ασφαλιστικό. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, θα υπάρχει η Εθνική Σύνταξη, την οποία εγγυάται το κράτος, κατώτερη 360 ευρώ, που λένε ότι θα καθαριωθεί από 1η-1η του 2015, τα ταμεία θα ενοποιηθούν όλα σε ένα, ανάλογα με τα ένσημα που θα έχουν οι εργαζόμενοι, θα έχουν και την ανάλογη περίθαλψη και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πια μόνιμη και σταθερή δουλειά, περισσότεροι είναι άνεργοι, οι αυτοπασχολούμενοι κλείνουν τις μικρές τους επιχειρήσεις, υπάρχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας που δουλεύουν τετράωρα και για λίγους μήνες, οπότε τα ένσημα που θα μαζέψουν οι εργαζόμενοι αυτοί θα είναι ελάχιστα και ανάλογα θα έχουν και την περίθαλψη. Αυτό λοιπόν οδηγεί στο δρόμο τον εξής, ότι δεν θα μπορούν και οι άνεργοι και αυτοί που έχουν λίγα ένσημα να έχουν, να έχουν πρόσβαση στη δωρεάν υγεία. Δεν θα έχουν καθόλου πρόσβαση. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που λέμε και εμείς ζητάμε σαν έτοιμά μας και παλεύουμε γι' αυτό είναι να υπογραφεί Γενική Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία έχει καταργηθεί, να καθιερωθεί ο βασικός μισθός στα 750 ευρώ και αυτό θα οδηγήσει και στην αύξηση του κατώτατου μισθού, των κατώτατων μισθών. Επίσης, παλεύουμε για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Στα σχολεία μέσα υπάρχει μια κατάσταση πολύ άσχημη. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι καθηγητές, κάνουν εκτός τη μόρφωση των παιδιών. Βλέπουμε ότι στα λύκεια, στα εξεταζόμενα μαθήματα Α και Β λυκείου δεν υπάρχουν καθηγητές φιλόλογοι. Κοιτάνε λοιπόν να περικόψουν από τη μόρφωση των υπολείπων για να δουλέψουν οι καθηγητές αυτοί στον τομέα που αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Το ίδιο συμβαίνει και στα ΕΠΑΛ. Είναι η μαθητεία που φέτος έχει αρχίσει στο τέταρτο έτος στον ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το οποίο θα δουλεύουν οι μαθητές στις επιχειρήσεις σαν σε μορφή μαθητείας, που θα πληρώνονται με ελάχιστα χρήματα για ένα χρόνο. Παλεύουμε για δωρεάν υγεία, τα νοσοκομεία υποβαθμισμένα, οι παροχές όλες υποβαθμισμένες. Είναι εφικτά όλα αυτά που ζητάμε? Ναι, είναι εφικτά, γιατί αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής εργατικής οικογένειας. Ποιος είναι ο δρόμος? Ο δρόμος είναι και η σωτηρία μας ένας, να αγωνιστούμε, να δράσουμε με αγώνες συλλογικούς. Και μέσα στους χώρους δουλειάς, οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ αυτό κάνουν, προσπαθούν να πούνε, να δώσουν αυτό το δρόμο, να δείξουν αυτό το δρόμο στους εργαζόμενους, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν πρέπει να περιμένουμε σωτηρία από κανένα, δεν υπάρχουν πια σωτήρες. Και ο επερχόμενος, ο διαχειριστής της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπλέει στα ίδια με τους προηγούμενους, με αυτούς που είναι τώρα. Εφόσον δέχονται να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δέχονται ότι οι μεγαλοβιομήχανοι και οι επιχειρηματικοί όμιλοι μπορούν να ανακουφίσουν το λαό με λίγα ψίχουλα, συμπλέουν ακριβώς τα ίδια. Λέμε λοιπόν εμείς ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. Ο λαός πρέπει να πάρει τα χέρια στην τύχη του και να προχωρήσει μαζικά δυναμικά, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Να μην υποχωρήσει ούτε ένα ελάχιστο βήμα από το αίτημά του, που είναι η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους και κατάργηση όλων των δανειακών συμβάσεων. Παλεύουμε λοιπόν για έναν κόσμο που να φτάνει στον πόη των ονείρων μας. Ενώ στα σχολεία υπάρχουν χιλιάδες κενά, το Υπουργείο Παιδείας δεν κάνει πλέον προσλήψεις. Λέει έχουν τελειώσει τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού και τα χρήματα των ΕΣΠΑ και ζητά να δουλέψουν εθελοντές εκπαιδευτικοί για να καλύψει τα κενά. Δεν είναι όμως αυτό πρωτότυπο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, όπου τα σχολεία έχουν περάσει στους δήμους και αντί για χρήματα έχουν τους πληρώσουν πάρα πολλούς μήνες, τους δίνουν κουπόνια σύντησης. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας υπόσχονται.